Πάμε στις άλλες εναλλακτικές λύσεις και το λέω αυτό γιατί μετά από δική σας απέτηση είναι το πρώτο θέμα που έχουμε επικεντρώσει σήμερα για αυτή την εκπομπή. Μιλάμε φυσικά για τους υδρογονάνθρακες, μιλάμε φυσικά... που έχει ξεκινήσει, αλλά φυσικά και όλο το θέμα που εισήγαγε πριν ο Σπύρος Οντώτας με όλο αυτό που συμβαίνει και στα στενά των ορμούς που μας δημιουργεί και εμάς κάποιο πρόβλημα, ίσως όμως και μία θύπνιση, παρόλο που από το 2008 όταν τέθηκε από τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού το θέμα ΑΟΣ, αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, αλλά και των βουλευτών του, με πρωτοστάτη θα έλεγα και τον Κυριάκο τον Βελό. Εμείς τότε νομίζαμε ότι είναι κάτι πραγματικά και εμείς οι δημοσιογράφοι, κάτι που έχει να κάνει με υφαλοκρηπίδα. Και όμως δεν ήταν έτσι. Σήμερα το βλέπουμε και με αυτή την αφύπνιση, έστω και αργά, ξεκινάει και η προκήρυξη αυτών των διαγωνισμών. Μετά το ρεπορτάζ λοιπόν, κοντά μας ο Κυριάκος Βελόπουλος για την πλήρη ανάλυση του θέματος που μόλις είπαμε. Συναγερμός έχει σημάνει στο Υπουργείο Οικονομικών αλλά και στα επιτελεία των ελληνικών πετρελαίων και άλλων ενεργειακών επιχειρήσεων από την επαπειλούμενη επιβολή κυρώσεων στο Ιράν από τη Δύση και τις επακόλουθες απειλές της Τεχεράνης ότι θα κλείσει τα στενά του Ορμούς. Τη θαλάσσια δίωδο από την οποία διέρχεται το 40% σχεδόν της παγκόσμιας διαθαλάσσης μεταφερόμενης παραγωγής πετρελαίου. Και αυτό διότι το Ιράν αποτελεί το μεγαλύτερο προμηθευτή της Ελλάδας με αργό πετρέλαιο. Για την κυβέρνηση, κάθε άνοδος των τιμών του πετρελαίου απειλεί με αποσταθεροποίηση περαιτέρω τον προϋπολογισμό που έχει παραδοχές με πολύ χαμηλότερες τιμές ενέργειας από αυτές που θα διαμορφωθούν σε περίπτωση κλιμάκωσης της έντασης στον Περσικό. Το ζήτημα έχει απασχολήσει σήμερα την κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, καθώς από τη μία καλείται να συμμετάσχει στη διαμόρφωση των σχετικών αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από την άλλη να αποφύγει την περαιτέρω επιβάρυνση της οικονομίας. Η εκτίμηση ορισμένων κύκλων ότι πιθανή αύξηση των τιμών πετρελαίου θα ενισχύσει και τα δημόσια έσοδα παραγνωρίζει ότι η ζήτηση έχει καταστεί ιδιαίτερα ελαστική. Οι καταναλωτές θα περιορίσουν κι άλλο την κατανάλωση. Επιπλέον η Αθήνα προμηθεύεται πετρέλαιο από το Ιράν επί πιστώσει, γεγονός που καθιστά την εξάρτηση της χώρας ακόμα μεγαλύτερη δεδομένη της οικονομικής κατάστασης. Υπενθυμίζεται η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στα ελληνικά πετρέλαια. Η εξάρτηση του ομίλου των ΕΛΠΕ από τις ιρανικές προμήθειες εμφανίζεται σαφώς αυξημένη σε σχέση με αυτή της Motoroil, η οποία διαθέτει περισσότερες εναλλακτικές γραμμές προμηθευτών, μεταξύ των οποίων και η Ρωσία. Μέσα σε όλα αυτά προκηρύχθηκε επιτέλους ο διαγωνισμός για την υποβολή προσφορών εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις περιοχές του Πατραϊκού Κόλπου, των Ιωαννίνων και του Κατάκολου με τη διαδικασία της ανοιχτής πρόσκλησης. Οι τρεις περιοχές περιλαμβάνουν εκτιμόμενα αποθέματα της τάξης των 250 εκατομμυρίων βαρελιών. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία έως τις 2 Ιουλίου να υποβάλουν προσφορά, ενώ σχετικά με το θέμα ο Υπουργός ΠΕΚΑ Γιώργος Παπακοσταντίνου έκανε την ακόλουθη δήλωση. Η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού επιβάλλουν μια ενεργειακή πολιτική η οποία προωθεί δυναμικά την ανάπτυξη των εγχώριων πηγών ενέργειας. Από το 2008 ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού, κ. Γιώργος Καρατζαφέρης, σημειώνει και υπερτονίζει ότι θα πρέπει να ανακηρύξουμε την αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας μας γιατί είναι υψίστης σημασίας με δεδομένη και την κατεύθυνση ανάπτυξης που επιζητούμε. Αν μπορούσα ειλικρινά να φέρω μπροστά μου όλα τα τηλεφωνήματα και όλα τα ονόματα που έχουν αναφερθεί για αυτή την εκπομπή που κάνουμε σήμερα. Είναι δύσκολο. Δεν σας κρύβω, κύριε Βελόπουλε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Καλησπέρα καταρχήν. Καλώς ορίσατε. Καλή χρονιά να έχετε, κύριε Κυριάκο Βελόπουλε. Και χαρά μας και τιμή μας που έρχεστε στη συγκεκριμένη εκπομπή. Ξέρουμε ότι μετά από εμάς έχετε δική σας εκπομπή και τύχαινε ο χρόνος να είναι πολύ περιορισμένο, σεβαστός. Γι' αυτό και δεν μπορούσα να έχουμε στην εκπομπή. Είναι αλήθεια, το ζητούσε όμως ο κόσμος και ζητά να μάθει τι γίνεται τώρα. Αυτό το θέμα με τους υδρογονάνθρακες, δεν σας κρύβω, το ακούγαμε εμείς από εσάς, διαστόματό σας και από βουλευτές άλλους του Λαϊκού Ορθόδοξου και από τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Με βάση βέβαια και την ΑΟΣ, την εκμετάλλευση της ΑΟΣ. Θα σου πω γιατί λέω ότι αυτή η ιστορία είναι μια απάτη. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι. Η προκήρυξη διαγωνισμού στα συγκεκριμένα. Απάτη. Είναι απάτη. Και το λέω γιατί εάν άκουγαν τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ. Έτσι, αν και δεν θεωρώ, δεν μου αρέσει να ευλογογένεια του Προέδρου, δεν το χρειάζεται εν πάση περιπτώσει, αλλά θα το κάνω για ένα και μόνο λόγο. Να γυρίσουμε λίγο πίσω πριν από 4 χρόνια. Είμαστε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πριν σκάσει η κρίση. Τότε λοιπόν η πρόταση του συγκεκριμένου Προέδρου, του κακού αυτού Προέδρου, ήταν συγκεκριμένη. ΑΟΣ, εξόρυξη, άντληση φυσικού αερίου. Εάν αυτό είχε υλοποιηθεί τότε, να είστε βέβαιοι για ένα πράγμα. Σήμερα ούτε μίσος τα κόβαμε,
Ούτε συντάξει θα περικόπταμε, ούτε επικουρικά θα κόβαμε τον ελληνικό λαό και ούτε θα δοκάσαμε τον ελληνικό λαό στην απελπισία. Ξεκινάω από αυτό γιατί ο πολιτικός με την τελεολογική ερμηνεία των όρων πρέπει να προβλέπει. Και δυστυχώς για το ελληνικό πολιτικό σύστημα εδώ και 40 χρόνια λίγοι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, ο εξής ένας, δεν προέλεψε αυτό που ήρθε τώρα. Ξεκινώ έτσι και λέω απάτη γιατί. Η κυβέρνηση σήμερα προκυρήσει εν κρυπτό, αν θα σου πω τώρα γιατί κάνουμε με την open door, την διαδικασία της ανοιχτής πόρτας, προκήρυξη για διαγωνισμό, σε ήδη προκηρυχθήσεις περιοχές του 80. Δεν κάνει κάτι καινούριο και κάνει στο Ιόνιο. Και κάνει σε συγκεκριμένα σημεία όπου υπολογίζει ότι η Ελλάδα θα κερδίσει τα επόμενα 6 χρόνια περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είναι περί τα 250 με 300 εκατομμύρια βαρέλια, όπως μας λέει ο κ. Μανιάτης, τον οποίο εκτιμούσα, χρησιμοποιώ έτσι ένα χρόνο ιδιαίτερα καυστικό, γιατί. Γιατί αυτό που κάνει είναι εξαπάτηση του ελληνικού λαού. Εγώ θα παίρνω αυτή την κυβέρνηση να κάνει αυτό που μας ζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό η εταιρεία Noble Energy και η Delek. Τι ζητάνε? Δεν βάζουμε ούτε ένα σέντς. Δεν βάζει τίποτα η Ελλάδα, το μόνο που κάνει είναι να δώσει την ελεύθερη έτσι, άδεια να πάει και να τρυπήσει σε συγκεκριμένα σημεία νοτιού της Κρήτης. Με ποια ωφέλη όμως? Πολύ εύστοχο το ερώτημα. Παρεμφερή ενέργεια έκανε η Κύπρος, η οποία μόνο από το ένα οικόπεδο, έχει 12 οικόπεδα η Κύπρος, θα κερδίσει 90 δισεκατομμύρια ευρώ, η Κύπρος μόνο, που είναι το 20% της αξίας των κοιτασμάτων. Αν υπολογίσω επί 10 οικόπεδα, όχι επί 12 εγώ, 90 δις επί 10, πώς μας κάνει? Ένα τρισεκατομμύριο ευρώ θα πάρει εκεί προς τα επόμενα 10 χρόνια. Εγώ λοιπόν που είμαι σήμερα σε δινή θέση, αν ήμουν πρωθυπουργός και όχι πρωθυπουργεύων θα έλεγα, γιατί κανένας δεν θέλει αυτή την κυβέρνηση, κατά ψέματα, τουλάχιστον τα δύο μεγάλα κόμματα δεν τη θέλουν. Δεν την ήθελαν και επιβλήθηκε δια της βίας. Και φαίνεται από το πολύ μεγάλο σχήμα των 50 υπουργών, το ότι δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, και μία από τις ενστάσεις μου που ήταν και ουσιαστική ήταν αυτή. Ότι αν πας κυβερνητικό σχήμα με 50 υπουργούς, ένα ιδιόμορφο σχήμα δεν μπορείς να κάνεις δουλειά. Ποιας βίας όμως, Κυριάκο Βελόπουλε, αφού ο ίδιος ο πρωθυπουργός που υπήρξε στο ΠΑΣΟΚ έκανε πίσω και ζήτησε γονιπετή στην ουσία να έχουμε μία κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Ναι, αυτό το κατάλαβε λίγο αργά, βέβαια, λίγο καλά καταλαβαίνει. Σχέδιο ο πρωθυπουργός της Ελλάδος ο πρώην, ο Ιπατμόν, είναι αυτός που θα παλινδρομήσει πάλι ο κ. Παντρέου, γιατί είναι ήξεις αφήξεις και μία από εδώ και μία από εκεί. Θα πω το εξής. Είναι δύσκολο να αντιληφθεί ο Έλληνας το ποσό. Είναι 1 τρισεκατομμύριο ευρώ η περιοχή της Κύπρου που θα πάρει μόνο η Κύπρος και το άλλο περίπου 9-3 θα πάρει η Ισραηλινή εταιρεία, η Αμερικανική, τον οποίο μετοχές ανέβηκαν πάρα πολύ. Το χρηματιστήριο στην Κύπρο πηγαίνει πάρα πολύ καλά μετά τις ανακοινώσεις αυτές. Και σας λέω το εξής. Η Ελλάδα εκδίδει ομόλογα με κινήτρια ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή, λέει, το ελληνικό δημόσιο θα σου εκδώσω ομόλογο αξίας 100 δις ή 20 δις, θέλω χρήμα. Και εκδίδει χαρτί. Και παίρνει ο επενδυτής χαρτί. Είμαι πρωθυπουργός της Ελλάδας εγώ. Ξέρω ότι εναντίον της Κρήτης υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα των εταιρείων. Δεν θα βάλετε λεφτά, λέει, αφήστε να τα σκάψουμε. Τι θα κάνω εγώ? Εκδίδω ομόλογο ελληνικού δημοσίου με ρήτρα το φυσικό αέριο της Κρήτης. Αξίας 1-3. Αυτό θα γίνει ανάρπαστο μέσα σε ένα μήνα. Θα το πάει η εταιρεία, συγκεκριμένα, το πάρουν οι ίδιες εταιρείες. Για να κάνουν εξόρυξη. Έτσι. Είναι πολύ σωστό σαν πλάνο. Απλό πλάνο. Κοιτάξτε, οι λύσεις είναι απλές, αρκεί να έχεις τουλάχιστον την τριβή με την καθημερινότητα και με το πεζοδρόμιο. Διότι άλλο να ασκείς πεζοδρομιακή πολιτική και άλλο να εξανδρωθείς το πεζοδρόμιο και να ασκείς πολιτική με βάση την οικονομία. Λέω λοιπόν, και βέβαια ψάχνω να βρω ποιοι πολιτικοί τελευταία 40 χρόνια μπήκαν στο πεζοδρόμιο και παρήγαν χρήμα. Δηλαδή, βγάλα χρήματα στη ζωή τους. Να βρείτε ψάχνω, λίγο δύσκολο να βρω μερικούς. Κοίταξε, η Ελληνική Βουλή είναι είτε δικαστικό μέγαρο γιατί έχει πολλούς δικηγόρους, είτε νοσοκομείο γιατί έχει πολλούς γιατρούς. Έτσι. Έχουν και κυρίως είναι ταμεία ενεργείας. Έχουν πολλές λύσεις. Όχι, είναι το ΟΑΕΔ, είναι ταμεία ενεργείας. Είναι άνεργοι, άεργοι, οι οποίοι γίνονται επειδή οι παπάδες, οι υπουργοί και οι βουλευτές. Λίγοι εργάστηκαν, γι' αυτό και λίγοι γνωρίζουν τρόπους για να βγάλεις χρήματα. Βγάζεις το ομόλογο αυτό 1-3. Παίρνουν 400 δις. Τα δίνω 400 δις στους δανειοδότες μου, σε αυτούς τους αιμοσταγείς δανειστές μου, τους δίνω και 5 κλωτσιές της Τρόικας και άλλες 10 κλωτσιές του δίνουν του, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, και έχω 600 δις στην άκρη. Ακούγονται λαϊκά, θα τα πω πολύ λαϊκά για να καταλάβω. Λαϊκά, αλλά νομίζω ότι... Λαϊκά, άκουσε. Σε τι επίπεδο θα βρίσκεται η Ελλάδα αν συνέβαινε κάτι τέτοιο? Τώρα. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, σε τι επίπεδο θα την αντιμετώπιζαν η Ευρώπη? Η Γερμανία, η πλούσια χώρα με τις γεμάτες τσέπες και εμείς οι φτωχοί, μικροί. Θα σου πω το εξής. Με 600 δις στην τσέπη η Βίγερ Παλουκά, αν ήταν πρωθυπουργός αύριο το πρωί, θα κάνει το πολύ απλό. Ανάπτυξη. Και μπορεί να γίνει ανάπτυξη. Και ανάπτυξη σημαίνει τι? Όχι επενδύω σε βιομηχανίες. Αυτονόητα. Όχι. Ξεκινά από την παραγωγή διαδικασία.
γάλα. Έτσι, σου λέω απλά πράγματα. Σιτάρι, κτηνοτροφία και γεωργία για να μπορεί να επιβιώσει ως έθνος σε δύσκολη στιγμή. Και από εκεί πέρα κατανάπτυξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι σπονδυλική στήλη. Δηλαδή, τα brand name που δεν έχει Ελλάδα. Γιατί να μην έχει Αρμάνι η Ελλάδα. Okay, για να μην έχει Μπέρμπερι η Ελλάδα. Γιατί να μην έχει ρε παιδί μου αυτό πώ λέει πώ λέει Λουί Βιτόν, αυτά τα ξέρω και εγώ τα έχω μάθει. Γιατί να μην έχω όλα αυτά τα επώνυμα προϊόντα τα οποία πωλούνται πάρα πολύ ακριβά και κοστίζουν πολύ χαμηλά. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Ούτε αυτό κάνουμε. Άρα λοιπόν θεωρώ, γιατί το μυαλό το δικό μου είναι πολύ μικρό και είπα ότι και μέσα στο κόμμα είναι τετροκλασάτος, δεν είμαι από τους πρωτοκλασάτους του κόμματος. Είναι ένας μικρός βουλευτάκος. Ότι όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Θεωρώ ότι η χρεοκοπία μας έγινε μαθηματικά ώστε να πάρουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές μας. Και η ιστορία είναι αμήλυτη, ξέρετε. Θα δώσω πολλά παραδείγματα. Πάμε στην αρχαία Ελλάδα. Δείτε σύγκρουση Αθηναίων με Σπαρτιάτες. Έπαιρνε ο καθένας μια πόλη, κράτος και τι κάνανε. Δίνανε χρήματα για να γίνουν όσα γίνουν. Έρχεται την οικονομία. Θα σας πω μόνο ένα απλό πράγμα για να καταλάβετε πόσο ο Φίλιππος κατόρθωσε και κατεδάφισε την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Ο Φίλιππος ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι έκανε. Είχε νόμισμα η Αθήνα, το παγκόσμιο νόμισμα, το δολάριο της εποχής ήταν το 12ο δατικό. Ήταν το αντικό 12ο. Ο Φίλιππος που ήθελε να βγάλει ένα ισχυρό νόμισμα, βλέπε ευρώ. Τι έκανε. Έκοψε ίδιο νόμισμα ίσης αξίας σε χρυσό. Το δεκάδραχμο ήταν ασημένιο. Όλοι λοιπόν ήθελαν να παίρνουν το δεκάδραχμο του Φιλίππου που είχε ίδια αξία σε χρυσό. Τι έκαναν αυτοί αναγκαστικά. Έκοψαν παράπαρο χρήμα. Πληθώρισε το χρήμα τους, κατέρευσε η οικονομία τους και μετά ο Φιλίππος ήταν πολύ εύκολο να κερδίσουν ο Φιλίππος να κερδίσει τους Αθηναίους. Απλά είναι τα πράγματα. Ο πόλεμος είναι οικονομικός. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Το γιατί δεν πάμε μπροστά όμως δεν έχουμε καταλάβει. Δεν γνωρίζουμε τα όπλα του πολέμου. Όχι, φυσικά. Ναι, αλλά όταν κάνετε προτάσεις και ουσιαστικά ανήκετε σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν μιλώ για εσάς, μιλώ για το λαϊκό ορθόδοξο. Όχι, για μένα δεν μιλώ. Ναι, όμως αυτές οι προτάσεις, αφού είσαστε μέσα, δεν μπορούν να βγουν μπροστά. Δεν βλέπω κάτι με πτώση αυτό που κοίταξε, ακούω. Όταν μιλάς σε λεφτούς και κουφούς, όσο και να φωνάζεις, θα σου το πω διαφορετικά. Αν πριν 4 χρόνια έκανε αυτό που είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Άω, εξώ φυσικού αερίου, σήμερα θα ήμασταν πλούσιοι. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία όμως. Μα δεν χάνει την ευκαιρία. Την έχουμε. Κάνετε λάθος. Η έκδοση ομολόγων είναι δικαίωμα της κάθε χώρα η οποία θέλει να έχει οικονομική πολιτική. Μπορώ αύριο το πρωί να εκδώσω ένα ομολόγο. Είναι μια λύση. Δεν μπορώ να κάνω τα κουρέα περίεργα, αλλά μίλησα με οικονομολόγο. Δεν είναι χρειά. Γίνεται. Και να σου το πω και διαφορετικά. Δεν είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα βούλησης. Θεωρώ ότι κάποιοι δεν θέλουν να το κάνουμε αυτό. Γιατί μας στέλνουν πέντες και λιμοκτονούντες. Δείτε την Κύπρο, πώς ξαφνικά γύρω από την Κύπρο ένα νησί είναι. Υπάρχει ρωσικό στόλος, αμερικανικό στόλος, υπάρχει στόλος γαλλικός, υπάρχει ισραηλινός στόλος. Γιατί πολύ απλά. Και ποιος την πειράξει. Αν θυμίστε πριν ένα χρόνο έλεγε ο Ερντογάν ότι έτσι και στη ΘΥΠΑ θα την βομβαρδίσω, έλεγε. Τι κάνω κι εγώ. Καλό τους Ισραηλινούς, αυτό που είπε και ο πρόεδρος του λαού εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στρατηγική συμμαχία ή συμφωνία με το Ισραήλ. Μας έχουν αναγνωρίσει την ΑΟΣ πριν καν την κηρύξουμε ίδια. Αυτό σημαίνει κάτι. Έτσι. Πολλά. Και εγώ μου φαίνεται περίεργο πως ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος έχει μια πολύ καλή σχέση με τον αμερικανικό παράγοντα ή με τον Ισραηλινό παράγοντα, δεν το έκανε ταχύρυθμα. Άρα λοιπόν αρχίζω και αντιλαμβάνομαι ότι και άλλα παιχνίδια παίζονται πέραν αυτών. Κάτι CDS, κάτι ιστορίες που ακούγονται περιέργειες, δεν ξέρω αν ευσταθούν, αλλά δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν είναι αφελής. Δεν είναι ηλίθιοι. Δεν είναι χάζι, δεν είναι κουτί. Τι θέλουν τελικά. Μάλλον θέλουν, φαντάζομαι, όταν χρεοκοπήσει η Ελλάδα, γιατί όταν χρεοκοπήσεις οριστικά και αμετάκλητα, όλες οι πηγές οι πρωτοπαραγωγικές διανέμονται ή δημεύονται έναντι πινακίου φαγής. Δηλαδή χρωστάς 400 δις, θα σου πάω τα 13 που έχεις στο υπέδαφό σου έναντι 200 δις. Και αν θέλεις. Είναι σαν να έχεις ένα σπίτι, έχεις δανειστεί από κάποιους και ξαφνικά του σπίτι σου κάνει 100.000 ευρώ ή 100.000 ευρώ και χρειάζεται 20.000 ευρώ. Ξέρεις τι γίνεται. Σου δίνουν τα 20 και σου παίρνουν το σπίτι. Αυτό θα γίνει και μετά. Γιατί δεν γίνεται. Το λέω έχει γίνει και με το δημόσιο. Σε προεδρικές ιστορίες έχει γίνει εδώ και καιρό. Αυτό σας λέω. Τι πρέπει να κάνουμε, τι μας συμβουλεύει, Κυριάκο Βελόπουλε, γιατί και εμείς σιγά σιγά πρέπει να ξεκινήσουμε να δείξουμε ότι έχουμε αντιληφθεί τι γίνεται, ο κόσμος έχει αντιληφθεί τι γίνεται. Ή σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και περιμένουμε τέτοιες κινήσεις. Είναι από αυτούς που πιστεύουν ότι πλέον μόνο ο Θεός μπορεί να βάλει το χέρι του. Όσο και να τώρα αυτό δεν είναι. Δεν θα σας απαντήσω για το λέω αυτό. Δεν είναι αυτό που μας μιλάω για το σήμερα. Για το τώρα, κύριε Παλουκά, που αφορά το σήμερα. Τι θέλω να πω. Το θέμα είναι ποιοι κυβερνούν. Κυβερνάει ο Καρατζαφέρης, όχι. Κυβερνάει ο Παδήμος, όχι. Ποιοι κυβερνούν. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που 40 χρόνια οδήγησαν την Ελλάδα εδώ που την οδήγησαν. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που δεν έκαναν τίποτα ώστε να ανανοίξουμε οικονομικά. Που σημαίνει ότι 50 υπουργοί. Εγώ βάζω του δικού μας μέσα, θέλετε, βάζω και εμένα μέσα. Εμείς οι 50 που λειτουργούμε, όταν και ήταν πρώτη την καρέκλα μας ή πρώτο το πολιτικό μας αύριο και όχι το σήμερα της Ελλάδος, υπάρχει πρόβλημα. Αυτοί κοιτούν ποιος θα είναι αρχηγός στο Πασόκ,
Η Νέα Δημοκρατία να μην λερωθεί, εντός εισαγωγικών, έτσι θεωρείται για την κυβέρνηση, λερώνομαι, είναι λάθος η τακτική, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια, ξέρεις, του να λέμε ότι κοιτάμε το μετά από ένα χρόνο. Τώρα τι θα γίνει. Με συνέπεια να υπάρχουν 2, 3, 4, 5, 10, ένας πρόεδρος κόμματος, ο οποίος λέει προτάσεις συγκεκριμένες. Εμένα με ενοχλεί, και να το πω αβίαστα, η έλλειψη προτάσεων, η έλλειψη επιχειρημάτων. Ακούω και την αριστερά. Με προσοχή, γιατί προέρχομαι από την αριστερά. Έτσι. Το ζητούμενο δεν είναι να πω ότι ισοπεδώσα τα όλα. Τα ισοπεδώνουμε όλα, αύριο το πρωί, τα ισοπεδώνουμε. Θέλουμε από τι το ευρώ. Υπάρχει μετά. Πάμε στη δραχμή. Και εγώ είμαι υπέρ της επαναφοράς της χώρας στη δραχμή. Αλλά όχι έτσι, όχι βία. Η βίαιη μεταρρύθμιση, η νομισματική μεταρρύθμιση είναι απλή. Φεύγω και πάω σε μετά από τόσα χρόνια ύφεση όμως μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι βία. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Να έχουμε και άλλη ύφεση, θα έχουμε και άλλη ύφεση έτσι κι αλλιώς. Το πρόβλημά μας είναι άλλο. Ότι η Ελλάδα για να μπορέσει να έχει αυτάρκεια σε προϊόντα καταναλώσεως, έτσι που είναι γάλα, κρέας, για να μπορεί να επιβιώσει, ψωμί κτλ. Τα βασικά. Τα κάνει εισαγωγή. 70% γαλακτοκομικών του γάλακτος και 75% σε κρέας. Σε σιτάρια κάνουμε 65% εισαγωγή για να έχω ψωμί. Αν αύριο το πρωί λοιπόν πάμε στη δραχμή, κανείς δανειστής ή κανείς που μας δανείζει. Δεν θα το συμφέρει. Όχι, δεν θα μας δώσει δάνειο για να πάμε να αγοράσουμε σιτάρι ή να αγοράσουμε γάλα. Αυτό σημαίνει ότι. Γι' αυτό που λέω ότι για να πας στη δραχμή πρέπει να δυναμώσεις. Κύριε Γιάκο Βελόπουλο, όμως εδώ μας ζητάνε πίσω τα 500 εκατομμύρια από το πρόγραμμα Χατζηγάκης. Αυτό δεν ήταν πρόγραμμα, αυτό ήταν μια εκβιαστική επιλογή. Εκβιαστική επιλογή, αλλά πουθενά δεν ήμασταν συνεπείς. Καταθέτω ερώτηση την άλλη εβδομάδα στη Βουλή και ζητώ να μάθω πόσα πρόστιμα πλήρωσε το ελληνικό κράτος από παρόμοιες επιλογές πολιτικαντισμού. Και θα σου πω και το εξής για να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν είναι λίγοι οι αγρότες, μπορεί να είναι το 10%, οι οποίοι υπέπεσαν γιατί ήταν από πολιτική οικογένεια. Στο εξής έγκλημα. Δεν δούλευαν, έπαιρναν επιδοτήσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Δεύτερον, όχι μόνο έπαιρναν επιδοτήσεις, έπαιρναν και επιδοτήσεις που δεν δικαιούταν. Είχαν 100 προβατάκια, λέγανε. Χαίρομαι που το λέτε. Όχι, εγώ είμαι ξεκάθαρο. Χαίρομαι πρέπει να ακουστεί. Και υπήρχε νοοτροπία του εγώ δεν καλλιεργώ τίποτα, αλλά μου δίνει το κράτος με το 2013 με την επιδότησή μου και κάθομαι στο καφενείο και παίζω τάβλη, παίζω πρέφα και δουλεύει ο Αλβανός μέχρι το 2012. Και τώρα. Και έρχεται το 2013. Και τώρα που θα πεινάσουν οι αγρότες, γιατί οι κακές επιλογές αυτές μας οδήγησαν εκεί. Δηλαδή δεν είχαν παραγωγή διαδικασία. Δεν είχαν παραγωγή διαδικασία. Το μόνο που ξέραμε να κάνουμε το εξής. Να καθόμαστε. Και αυτό αναφέρομαι και σε μένα, ο πατέρας μου. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβετε. Πριν πεθάνει ο Μακαρίτης, ο παππούς μου, καλούσα ροδάκινα. Καλούσε και ο πατέρας μου και ο θείος μου. Σε ποια περιοχή? Είναι στην Πέλα, στον νομό Πέλας, στα Γιάννητσά. Και πηγαίνει ο θείος μια μέρα στον παππού μου και του λέει: πατέρα, μου έδωσαν εντολή να κόψω και να βγάλω τα ροδάκινά μου και να μου δίνουν χρήματα. Δηλαδή να μην δίνω τα ροδάκινά μου, έτσι, και σου βγάζουν την καλλιέργεια και σε πληρώνουν μέχρι το 2012. Αγράμματος ον ο παππούς μου, του λέει, δεν θα το πω ποντιακά πως το πες, γιατί έβριζε και όλος ο άνθρωπος, αυτό λέει είναι τρελό. Δεν μπορεί να κάθεσαι και να πληρώνεσαι, δεν στέκει λογικά. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι κρύβεται. Κάπου το πάνε. Κάπου το πάνε. Ψιασμένος. Όχι, λέει, τα δύο πρώτα χρόνια θα πηγαίνω σε απόσυση στα ροδάκινα, τα πετάω στο χωματερί και θα πληρώνομαι και μετά θα τα ξυλώσω και θα πληρώνομαι πάλι. Ένα απλό μυαλό, όχι επιστήμονας, απλό μυαλό. Και λέει, εντάξει, μέχρι το 2012 καλά, μετά τι θα κάνεις. Εδώ στον παππού μου πέθανε ο Μακαρίτης. Τώρα ο θείος μου λέει πώς το δίκαιο ο πατέρας μου, τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. Πώς θα αλλάξει όλη αυτή η νοοτροπία, όλη αυτή η κουλτούρα που έχει ξεκινήσει έτσι. Είναι θέμα αγωγής και παιδείας. Το αύριο και να δούμε και το αύριο. Εγώ θεωρώ ότι η δικιά μας γενιά είναι καμένη γενιά. Και η γενιά των 25άριδων είναι καμένη γενιά. Η γενιά που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα είναι τα 10χρονα παιδιά, αλλά ξεκινήσουμε από την παιδεία, από την αγωγή. Την αρχή. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το σχολείο μας έλεγε ο δάσκαλος τα αγαθά κόπιστονται και ο πατέρας μου μάθαινε εμένα το γεγονός τι σε νοιάζει εσένα και το μάρι σου. Τι συνέχεια θα κάνουν δίπλα και δεν αυτούς σου βολέψω το βόλεμα που λέμε. Όχι, θα έχει αίμα, δάκρυα, το υδρότα, τον αφήνω να παίξει τον υδρότα γιατί υδρότα της κέλλης υδρώνουν όλοι οι άλλοι δεν δουλεύουν. Άρα λοιπόν πρέπει να ασχοληθούμε λίγο με την παιδεία μας γιατί από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Και κυρίως, το ξαναπώ ακόμη μια φορά, λύσεις υπάρχουν. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει στη Σκόπελο μια σαπνοπλία, δεν ξέρω εγώ, γρυπιώτης λέγεται ο άνθρωπος, που κάνει από αγνό ελαιόλαδο σαπούνι. Αγνό ελαιόλαδο. Τι πιο αγνό και πολύ φθηνό. Υπάρχουν εταιρείες στην Ελλάδα που παράγουν, να σου πω, γαλακτοκομικά. Ελληνικές εταιρείες, όχι ξένες. Προϊόντα αναψυκτικά τα οποία είναι ελληνικά. Έψα, ας πούμε. Σου λέω παράδειγμα, έτσι. Ή άλλοι από την Κρήτη, η Λουξ. Ελληνικές εταιρείες. Γιατί πρέπει να παίρνω εγώ Coca-Cola, το λέω δημοσίως. Ή αναψυκτικά από την ΕΕ. Ακούστε, για ποιο λόγο το λέω αυτό. Για τα χρήματα αυτά πηγαίνουν στο εξωτερικό. Οφείλω να πω όμως κάτι πάνω σε αυτό, επειδή ασχολείστε πολύ με τα προϊόντα. Λουξ, ναι, πολύ ακριβή.
Το άλλο, ναι, πολύ ακριβά ακόμα. Ναι. Πότε θα πέσουν τα προϊόντα, γιατί βλέπουμε και εταιρείες τις οποίες έχουν πάρει γερμανικές αλυσίδες, ελληνικές. Μην μου το πει, θα με αναγκάσει πάλι να εκλογώ τα γένια του Προέδρου και δεν μου αρέσει, είναι κάτι που απεχθάνομαι να εκλογεί. Μου θυμίζει τον παλαιοκομματισμό, όπου ο Πρόεδρος. Αλλά δυστυχώς αυτός ο Πρόεδρος από τότε που μπήκε στη Βουλή έλεγε για τις οικογένειες. Έλεγε για την ίδια. Μακάρι να μπορούσαν και άλλε οικογένειε. Μακάρι να μπορούσαν και άλλε οικογένειε να εκλογούσαν τους Πρόεδρους των άλλων κομμάτων και προσπαθούμε να βρούμε κι εμείς ένα πάτημα. Ας έδιναν τη δυνατότητα σε αυτόν τον κακό άνθρωπο και σε αυτούς τους κακούς βουλευτές. Γιατί έκανα και εγώ λάθη. Να ξεκαθαρίσουμε στην πολιτική. Κάνεις λάθη κι αλλιώς. Νεκρός δεν είσαι. Χαίρομαι που το λέμε. Αλλά ας μας έδιναν τη δυνατότητα μόνοι μας ή με μια συγκυβέρνηση με ισχυρότερη δύναμη να έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους στα κατάλληλα υπουργεία. Θα σου πω ένα απλό πράγμα. Πάλι θα μου πεις ευλογή στα γένια σου. Θα το πω όμως. Φώναζε αυτός ο έρμος ο Πρόεδρος χρόνια τώρα, δώστε στους Δήμους τα λιμάνια. Άμα δεν έχει, φαντάζομαι να είχαμε και το Υπουργείο Ενέργειας. Σου λέω, φαντάζομαι να είχαμε το Υπουργείο Ενέργειας. Και να είχαμε πρόεδρο, γιατί σίγουρα θα προστάμενος ο πρόεδρος, έτσι δεν είναι το συζητάμε αυτό, γιατί ξέρει από εκείνη τα λεφτά. Ό,τι και αν λέμε, τα λεφτά στην ενέργεια, στο φυσικό αέριο. Για να μπορέσουμε να κάνουμε τα χήματα τη δουλειά μας. Αλλά δεν είναι τυχαίο που υφυπουργός ο Μανιάτης παραμένει σε όσους ανασχηματισμούς και αν έχουν γίνει. Και προϊστάμενος υπουργός είναι ο πλέον πετυχημένος υπουργός οικονομικών. Δεν υπάρχει πια επιτυχημένος υπουργός που προσθέτει. Ο άνθρωπος από το πουθενά. Τα ευθύ τίποτα. Ο οποίος πάλι είναι στο πουθενά. Δεν κατάλαβες. Είναι προϊστάμενος στο Υπουργείο Ενεργείας. Εδώ. Άλλο λέω. Μιλάω για τις εφημερίδες, για τα πράγματα. Είναι μερικοί άνθρωποι, ξαναδείς, οι οποίοι ανδρώθηκαν, γαλουχήθηκαν ώστε να γίνουν υπουργοί. Εγώ δεν συνωμοσιολογώ, αλλά υπάρχουν κλαμπ συγκεκριμένα και στην Ελλάδα, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, τα οποία προωθούν συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν είναι κακό αυτό, ουδέποτε ήμουν μέρος των κλαμπ αυτών. Αν είναι άξιοι, Κυριακό Βελόπουλο, ούτε εμείς το θεωρούμε. Αν είναι άξιοι, είναι για καλό. Αλλά αν δεν πεπατήσεις στο πεζοδρόμιο, το πω πολύ απλά για να το καταλάβεις, αν δεν έχεις βγάλει μεροκάματο, εσύ κάθε μέρα εργάζεσαι μαζί με τη Βίκη εδώ τη συνάδελφο του Παλουκά για να παίρνετε 1.000, 1.500, 2.000, δεν ξέρω πόσα πέρα, δεν έχει σημασία. Λέμε ένα μισθό, αλλά σημαίνει παράγω έργο. Δηλαδή δουλεύω. Φυστό. Έχω τα έσοδά μου και από εκεί πέρα σπίτι μου έχω τα έξοδα αυτά. Κάνω ένα ισολογισμό μικρό οικογενειακό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ποτέ ισολογισμό σπίτι τους. Έτσι, μόνο έβγαζαν γιατί είχαν έτοιμα. Δεν δούλεψαν. Έτοιμα. Για να μην πω για φαινόμενα, υπάρχουν σημερινοί βουλευτές και υπουργοί οι οποίοι έχουν πισίνες και έτσι έχουν δηλώσει. Αν δεν κάνω λάθος, και του Πασόκ υπάρχουν υπουργοί και οικονομικών πρώην που έχουν δεν έχω να έχεις πισίνα. Θα λέγανε, να μην γελάς. Τι να δηλώσω, εγώ που το είχα πει και δημοσίως παλιά του παραθόν ότι έχω πισίνα, γιατί δηλώνω, δεν κατάλαβα. Ναι, δεν το συζητώ. Δεν κατάλαβα. Απλά λέω. Γιατί δηλώνω μέχρι την τελευταία δράχμη που έχω. Γιατί φορολογούμε για όλα τα λεφτά μου. Γιατί μας είπε ο μεγάλος, έστω το λέω εγώ τον πρόεδρο μας, έτσι, ο μεγάλος, μην διανοηθείτε, και έχει απόλυτο δίκιο, για οτιδήποτε άλλο εφορία. Διότι πρέπει να πληρώνουν όλοι όσα αξίζει να πληρώσουν. Δεν μπορεί να είμαι υπουργός οικονομικών, να κυνηγάω τη φοδιαφυγή και να μην δηλώνω την πισίνα μου ρε φυγένει. Αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Δεν μπορεί να είμαι πρωθυπουργός της Ελλάδος και να λέω ξεχάσει να δηλώσει την πισίνα μου. Αν κάθε μέρα αυτό που βλέπεις ξεχνάς να το δηλώνεις, φαντάζεσαι αυτά που δεν βλέπεις τι θα κάνεις. Για όλα αυτά που συμβαίνουν στην επικαιρότητα με τους οικονομικούς εισαγγελείς, με τον κύριο Καπελέρη, με τα θέματα ΕΦΡΕΜ, ποια είναι η άποψή σου, πώς θα βλέπεις όλα αυτά που γίνεται? Θεωρώ ότι όντως η δικαιοσύνη στην Ελλάδα λειτουργεί απρόσκοπτα. Δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, δεν υπάρχει τίποτα, είναι ακριβοδίκαιη, είναι τυφλή, αλλά δεν είναι κουφή η δικαιοσύνη. Ακούει τις σιρήνες. Μα τη μία μέρα λέγαμε δια του Προέδρου και δια μου, αν θέλεις, με το που κατέκαπτα γιος, ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι και τυφλή και κουφή, αλλά να μην ακούει. Και λέγανε, μας έκανε ο πεταλωτής, άλλος ιστρούκτορας αυτός. Εγώ όταν ήμουν στο Πασόκ, δεν ξέρω τι πεταλωτή ήταν στο Πασόκ. Γιατί θα το πω. Πολλοί δεν το ξέρανε. Και ξέρανε, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Πολλοί δεν το ξέρανε. Εγώ τη δεκαετία του 80 που ήμουν στο Πασόκ, δεν άκουγα κανένα πεταλωτή. Δεν ξέρω που ήταν, πέπρα να εξοπλιστικό αριστερό, δεν ξέρω που ήταν. Από αυτούς που εκπαιδεύονταν. Όχι, ήταν αυτούς που βρήκαν ακόμη στην εξουσία του Πασόκ, στην πολιτική εξουσία και μπήκαν μέσα αργότερα. Ενώ εγώ όταν ήμουν στην εξουσία την έκανα με αυτά τα πειδηματά και τέλεπα τι κάνανε. Άρα λοιπόν, επειδή μιλήσει για ακροδεξιά και παραμύθια τη καλημά, να του πω ότι ο κ. Πεταλωτή με όλο το συμπάθειο και με όλη την αγάπη, δεν ξέρω αν ήταν στο Πασόκ αυτό. Θα του πω ότι όταν είσαι προϊστάμενο ενό υπουργείου, όπου οι υφιστάμενοι σου αποφασίζουν για κάτι που αφορά για σένα, έναν αγώνα που σου κάνει για το παρελθόν, υπάρχει πρόβλημα. Όσο αδέκαστο είναι δικαστής, υπάρχει πρόβλημα. Πέραν τούτου όμως, όταν εμείς μιλήσαμε για επιρροή της δικαιοσύνης, όχι για τηλεφώνου, αλλά και μόνο που έχω την υποψία εγώ ότι ο Ιεννιζάμης, ο υπουργός, ο προϊστάμενος μου εισαγγελέας, ότι θα ενοχληθεί από μια απόφαση που μπορεί να πάρω διαφορετικά, θα την κάνω πιο καλή, πιο βολική. Και την επόμενη μέρα ακριβώς, την ώρα που φώναζε ο πρόεδρος του λαού στο δικαιοσύνη πρέπει να είναι αδέκαστη, βγαίνουν οι δικαστές και λένε ότι κάποιος κάνει παρεμβάσεις. Ενώ έλεγαν στο Πασόκ δεν κάνουν καμιά παρέμβαση.
Κοιτάξτε, επειδή το θέμα του βατοπεδίου το ξέρω αρκετά καλά και δεν έχει να κάνει ούτε με τη θρησκευτικότητά μου, ούτε με τη θρησκοληψία μου, ούτε με το αν πηγαίνω στα Αγίωση. Εγώ πηγαίνω στα Αγίωση, δεν πήγα στο βατοπέδι ποτέ. Πήγα 4-5 φορές. Πήγαινα στη Μονή Καρακάλου και πήγαινα σε σκήτες. Ξέρω τι σημαίνει βατοπέδι όμως. Κάποιοι άλλοι δεν ξέρουν. Ξέρω τον ρόλο του Πούτιν, το λόγο των γεωστρατηγικών συμφερόντων, τον αγώνα που έκανε η Ρωσία από το 1913 και μετά, 10 για την ακρίβεια και 13 και μετά, να ελέγξει το Άγιο Όρος, ή το 17 το Σοβιέτ, το κομμουνιστικό καθεστώς, και άφησε το Άγιο Όρος στα ελληνικά χέρια. Αλλά μετά την επαναφορά του Πατριαρχείου Μόσχας και του Πούτιν, θέλουν να μπουν στην Ελλάδα από την πίσω πόρτα, και δεν κακό αυτό, γεωστρατηγική είναι. Κακό είναι να κοιμούνται οι δικοί μας εδώ και να κλείνουν την πόρτα του Εφραίμ, την ώρα που έχει καλή σχέση με τους Ρώσους και την ώρα που η Ελλάδα παίρνει πετρέλαιο από Λιβύη, Ιράν. Αυτό που φωνάζει ο πρόεδρος του λαού στην Ιράν και από Ρωσία. Όταν κλείνει τις πόρτες των προμηθευτών στο πετρέλαιο, είσαι αφελής, για να μην πω καμιά άλλη κουβέντα. Μένουμε σε αυτά. Αναμένουμε νέο ραντεβού για περισσότερα πράγματα εδώ στον αέρα. Και έχουμε αφήσει κάτι για να περιμένει ο κόσμος. Θα ακούμε και τις εκπομπές σας βέβαια, αλλά περιμένουμε και εδώ αναλυτικά στοιχεία για αυτά που λέμε. Βεβαίως. Να σε καλέσουμε. Να βάλουμε την.